Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με ιδιαίτερη χαρά υποστηρίζω την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2023. Μετά από 12 χρόνια στην Εθνική Αντιπροσωπεία, έχοντας βιώσει δύσκολες εποχές μνημονίων, βλέπω πλέον την ελληνική οικονομία όχι απλώς να παραμένει ισχυρή σε αντίξωες διεθνείς συνθήκες, αλλά να δίνει απτό μέρισμα στην κοινωνία. Με τη μείωση των φόρων, τη μείωση της ανεργίας, τη δυνατότητα ενίσχυσης των ασθενέστερων πολιτών και των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω στη μονιμοποίηση του νησιωτικού ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου που βίωσαν την πίεση του μεταναστευτικού, νησιωτικό ΦΠΑ που καταργήθηκε το 2015 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Στηρίξαμε τους πολίτες, αρχικά απέναντι στην πανδημία, όπου σταθήκαμε όρθιοι, και τώρα στην εισαγόμενη ακρίβεια συνέπεια της παράνομης ρωσικής εισβολής. Και πλέον ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2022 ήταν ακόμα μια χρονιά πρόκληση για το μεταναστευτικό. Ωστόσο, η Ελλάδα κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να επιβεβαιώσει ότι πλέον έχει τον έλεγχο της μεταναστευτικής κρίσης, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε την περίοδο 2015-2019. Παρόλες τις εξωτερικές πιέσεις, η Ελλάδα έμεινε πιστή στους δύο μετρήσιμους στόχους που έθεσε το 2019. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των ροών και δεύτερον, τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Η χώρα μας βιώνει τα τελευταία 3 χρόνια τις χαμηλότερες ροές της δεκαετίας, ενώ η πολιτική που ακολουθήσαμε επέτρεψε να αισθανθούν ξανά ασφαλείς οι τοπικές κοινωνίες. Αξίζει να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή. Όταν την κυβέρνηση της χώρας ανέλαβε το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το τοπίο στο μεταναστευτικό ήταν χαοτικό. Και σε αυτό δεν συνέβαλαν μόνο εξωτερικοί παράγοντες, αλλά και η ιδεολειπτική αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόζει αναποτελεσματικές μεθόδους. Η πολιτική των ανοιχτών συνόρων είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων στις ελληνικές θάλασσες, με αποκορύφημα τη διετία 15-16, όταν στη χώρα μας μπήκαν πάνω από 1 εκατομμύριο ετούντες άσυλο και χάθηκαν πάνω από 1.500 ψυχές στα κρύα νερά του Αιγαίου. Οι άθλιες δομές διαμονής τότε, διάσπαρτες σε όλες τις χώρες, παρήχαν απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και γίναμε αποτέλεσμα διεθνούς κριτικής. Δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. Η πολιτεία δεν είχε καν την ευθύνη διαχείριση αυτών των δομών, αλλά τις διαχειριζόντουσαν ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμοί. Η Ελλάδα λιδωρήθηκε για τη Μόρια, για την Ιδωμένη, καταβλισμούς μέσα στους οποίους είχαμε φαινόμενα σεξουαλικής και άλλης βίας, είχαμε φαινόμενα τράφικινγκ. Την ίδια στιγμή οι τοπικές κοινωνίες ασφικτιούσαν. Όμως οι κάτοικοι των νησιών με ανθρωπισμό προσέφεραν στέγη, τροφή, είδη πρώτης ανάγκης από το ειστέρημά τους και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Εκείνη την εποχή οι αιτήσεις ασύλου χρόνιζαν. Παραλάβαμε 202.000 εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου τον Ιούλιο του 2019. Σήμερα έχουν μειωθεί στις 25.000. Αποτέλεσμα της καθυστέρησης στην απόδοση ασύλου ήταν ανέφικτη η απέλαση όσων δεν δικαιούνταν διεθνούς προστασίας. Κατασκευάσαμε ήδη 3 νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στη Σάμο, στην Κό και στη Λέρο, ολοκληρώνοντας στη Λέσβο και έπεται η Χίος το 2023. Από 90.000 διαμένονται σε 121 δομές. Σήμερα έχουμε 15.000 σε 33. Κλείσαμε τον Ελαιώνα, τον αποδώσαμε στο Δήμο Αθηναίων. Κλείσαμε στη Σάμο το Βαθύ, τον αποδώσαμε στους κατοίκους της Σάμου. Και στο τέλος του έτους κλείνουμε και το πρόγραμμα Εστία, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για στεγαστική πολιτική από το Υπουργείο Εργασίας για νέους και νέες. Την περίοδο 15-19 δεν θα την ξαναβιώσουμε. Έχει περάσει ανεπιστρεφτή με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην νόμιμη μετανάστευση προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης. Προχωρήσαμε ήδη σε 2 διακρατικές συμφωνίες με τον Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο. Συζητάμε και με άλλες χώρες. Θεσμοθετήσαμε την 5ετή άδεια εποχικής εργασίας με μέγιστη 9 μήνη παραμονή ανά έτος. Ψηφιοποίησαμε πλήρως τη διαδικασία της νόμιμης μετανάστευσης. Δημιουργούμε κέντρα βιομετρικά για να μπορούν ταχύτερα να εκδίδονται οι ταυτότητες σε αυτούς που είναι νόμιμα στη χώρα μας. Καταργήσαμε ορθά, το είπε ο κ. Σαραχοβίτης, το 13α, που από τη μία θεωρούσαμε κάποιο παράνομο στη χώρα, αλλά του επιτρέπαμε να δουλέψει, και έχουν άμκα όλοι όσοι ζουν νόμιμα στη χώρα μας. Είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πίεση στο μέλλον στα εξωτερικά μας σύνορα. Αναφορικά με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, να τονίσω ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2022 έγινε με συνέπεια και υψηλά ποσοστά απορρόφησης. Έχουμε ήδη απορροφήσει 69 εκατομμύρια από τα 92 εκατομμύρια που διατέθηκαν το 2022 και 345 εκατομμύρια από τα 423 στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Να τονίσω ότι με τη βοήθεια του Υπουργείου Οικονομικών ταυτοποίησαμε πάνω από 700 εκκρεμείς υποθέσεις από το 2015 και πλέον το Υπουργείο μπαίνει το 2023 χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές, χωρίς εκκρεμότητες, με τακτοποιημένο προϋπολογισμό και ολοκληρωμένο προγραμματισμό για τη συνολική αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της παράνομης αλλά και της νόμιμης μετανάστευσης. Με νέο προεδρικό διάταγμα, νέο οργανισμό, πλήρως λειτουργικό, με μόνιμες προσλήψεις προσωπικού που θα ολοκληρωθούν το 2023, με διαφανείς διαδικασίες μέσω ήδη υπογεγραμμένων συμφωνιών πλαίσιο, τις οποίες φέρνουμε πάντα στη Βουλή για συζήτηση, έχοντας καταργήσει τις κατά παρέκκληση διατάξεις απευθείας αναθέσεων που είχε θεσπίσει και ακολουθήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Για το 2023 ο προϋπολογισμός μας είναι 94 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 50 από τα 94 αφορούν ενισχύσεις προς τις τοπικές κοινωνίες, τους δήμους και τις περιφέρειες, στις περιοχές που υπάρχει ακόμα πίεση από το μεταναστευτικό. Θέλω να τονίσω ως ιδιαίτερη επιτυχία την έγκριση φέτος όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την τρέχουσα περίοδο 21-27 με πολύ καλή συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την DG HOME, την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιλογή της αντιπολίτευσης να δυναμητίζει το κλίμα είναι συνέπεια της αδυναμίας να αντιπροτείνει στα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Να απαντήσει στη μεγάλη λαϊκή παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που απέδειξε ότι η φιλελεύθερη οικονομία όχι απλώς συνάδει, αλλά είναι ο μόνος αξιόπιστος τροφοδότης της βιώσιμης κοινωνικής πολιτικής. Ο μόνος αξιόπιστος τροφοδότης της δημιουργίας θέσεων εργασίας, με στόχο τη διαρκή αύξηση των πραγματικών αποδοχών των εργαζομένων, καθώς αυξάνει την ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικά στο μεταναστευτικό, αντιμετωπίσαμε πιέσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αλλά αποδείξαμε τα fake news που ακούγονται εις βάρος της χώρας μας, με τον πιο καταφανή τρόπο στην περίπτωση των 38 του εύρου, τα οποία ναι, έκαναν ζημιά τότε στην εικόνα της χώρας, όμως μετά τις εμπεριστατωμένες απαντήσεις της κυβέρνησης, τα άρθρα αυτά έχουν ήδη αποσυρθεί από διεθνείς ιστοσελίδες προς τιμήν τους, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στο εσωτερικό δεν έχει ζητήσει ακόμα συγγνώμη. Βέβαια, δράτω με τις ευκαιρίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάνω μια αναφορά στο σκάνδαλο που βασανίζει το Ευρωκοινοβούλιο. Και να πω ότι υπάρχουν σκιές σε πολλά ζητήματα. Ο εναγκαλισμός μη κυβερνητικών οργανώσεων αγνώστου πηγής χρηματοδότησης, με ευρωβουλευτές, με λόμπι, με δημοσιογράφους, που συστηματικά διακινούν στο εξωτερικό εικόνες εις βάρος της χώρας μας. Εικόνες οι οποίες συνάδουν με αυτά που λένε οι άλλες χώρες εις βάρος της Ελλάδος, όπως η Τουρκία. Όλα αυτά δημιουργούν μια σκιά στο Ευρωκοινοβούλιο και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει το θεσμικό πλαίσιο να απαντήσει σε αυτά τα ερωτηματικά που δεδολογισμένα έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με σεβασμό στις δεσμεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μεταναστευτικού, έχοντας τον έλεγχο, προστατεύοντας τα σύνορα, στηρίζοντας εμπράκτως τις τοπικές κοινωνίες. Σας καλώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισμό του 2023.